από τους Έλληνες που έχουν επαναπατριστεί από την Ισπανία και όπως φαίνεται χωρίς την έγκρισή τους τους οδήγησαν εδώ μέσα στο ξενοδοχείο 14 ημέρες καραντίνα. Όχι υποκατοίκων περιορισμό, δηλαδή να πάνε στα σπίτια τους, τους έφεραν εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν, όπου τους αναγκάζουν να μείνουν για 14 ημέρες. Το συνεργείο του ΕΟΔΗ το οποίο έχει μπει μέσα στο ξενοδοχείο και εξετάζει αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει από το εξωτερικό και σε καραντίνα. Σήμερα περίμενα και μία ανιψιά μου από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν είναι μπορεί μέσα. Να, για φώναξε αν είναι καμιά ανιψιά του Ρογκάκου εκεί. Αν είναι πριν μέσα. Από λίγο, όπως είπες Παναγιώτη, ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ εδώ πέρα και μάλιστα έρχονται και μητέρες και συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο και τους αφήνουν ρούχα εδώ στη ρεσεψιόν για να τους τα οδηγήσουν. Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες στο μπαλκόνι. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον. Βέβαια, πώς είναι δεν θέλω. Έλα, η κυρία Περσεφόνη, καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Προσπαθούμε εδώ, βρισκόμαστε στο μπαλκόνι να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα που γυρίσαμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Να σας πω, επειδή σας ακούω να λέτε παιδιά ότι δεν είναι μόνο φοιτητές μέσα στο αεροπλάνο που επέστρεψαν. Είμαστε μηχανικοί που δουλεύαμε στο εξωτερικό και υπήρχαν και ηλικιωμένοι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο και δεν τους δόθηκε καμία βοήθεια χθες. Είναι η κυρία, σας βλέπουμε στον αέρα, σας βλέπουμε. Με την κυρία συνομιλούμε, κοιτάξτε την κάμερα, καλημέρα. Καλημέρα, πέστε μας λοιπόν. Οπότε δεν είναι μόνο φοιτητές που βρισκόσαν στο αεροπλάνο και δεν είναι μόνο φοιτητές που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και εμείς είμαστε μηχανικοί, δουλεύαμε στο εξωτερικό. Γυρίσαμε να είμαστε εδώ και γίνει κάτι στις οικογένειές μας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε φυλακισμένοι μέσα στο ξενοδοχείο χωρίς καμία ενημέρωση από χθες. Δεν μας είπε κανείς από χθες ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εσείς τι ξέρατε, ότι θα έρθετε στην Ελλάδα και θα μπείτε σε 14ήμερη καραντίνα σπίτι σας. Ακριβώς. Βασικά δεν υπήρχε καμία άλλη πτήση από την Ισπανία. Αναγκαστήκαμε να απευθυνθούμε στην πρεσβεία και να επιστρέψουμε. Γνωρίζαμε ότι δεν είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι μας. Κυρία Περσεφόνη, έχουμε τα μάξια μας στο αεροδρόμιο. Μείναμε τα μάξια μας στο αεροδρόμιο. Άνθρωποι είχαν κλείσει Airbnb σπίτια για να απομονωθούν 14 μέρες και δεν είχαν υπογράψει. Πρέπει να σας πούμε, επειδή είναι μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα και το ξέρετε και για όλο τον κόσμο αυτή η κατάσταση, ότι θα έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Προφανώς θα απαντήσει στα ερωτήματα του κόσμου, θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και δευτερευόντως θα σας πει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ξέρετε γιατί είναι υπήρξαν περιπτώσεις. Είναι όμως πολύ αργά, το ξέρετε, έτσι. Ήμασταν 4 ώρες χθες όρθιοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ταλαιπωρία αφορά τους πάντες. Τη βαγμένη. Γιατί. Εγώ έχει ξημερώσει. Γιατί, γιατί υπάρχει παγκόσμια πανδημία, να σας πω την αλήθεια. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πρόσεχα 15 μέρες στην Ισπανία κλεισμένη σε ένα σπίτι μέσα που δούλευα. Και ήρθα για να κολλήσω κάτι τι, μέσα στο λεωφορείο και μέσα στην είσοδο του ξενοδοχείου που δεν υπήρχε καμία προστασία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω ακούσει παράπονα και από άλλους ανθρώπους από την Ιταλία. Μου έλεγε μια φίλη μου, μπήκανε στο καράβι από την Αγκώνα τα παιδιά. Λέει, είμαστε σε καραντίνα, μπήκαμε μέσα στη Βαγμένη. Δυστυχώς στην κατάσταση πανδημίας βρισκόμαστε, υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο για να είμαστε και δίκαιοι. Έρχεται η ελληνική πολιτεία και λέει: μην βγείτε έξω, ρε παιδιά. Εχθές, 13 άτομα από τα 217 που ελέγχθηκαν και ήταν σε υποχρεωτική καραντίνα, βγήκαν έξω. Το διαβάζαμε. Ωστόσο, γνωρίζετε ότι πληρώνουμε και για τους άλλους. Τα δικά τους λάθη. Έχετε δίκιο. Όντως να μας απομονώσουν, να το κάνανε με τον σωστό τρόπο. Ακούστε, αυτό είναι το άδικο σε εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε, είσαι σε μια δύσκολη θέση. Προφανώς και είναι. Φοβάστε βεβαίως και τα λοιπά. Έχω την αίσθηση όμως ότι πρέπει όλοι λίγο να κάνουμε υπομονή. Νομίζω θα λυθεί το πρόβλημα. Έπρεπε να μας ενημερώσουν από χθες. Είναι το μεγαλύτερό μας παράπονο. Εάν πρέπει να παραμείνουμε κάποιες μέρες, έπρεπε να το γνωρίζουμε. Και όχι από μια ανακοίνωση από τον πιλότο. Θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής, το καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει διαρκώς. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν, το λέω για δικαιολογία. Όμως. Το φαινόμενο να σπάνε την καραντίνα άνθρωποι που είχαν έρθει από το εξωτερικό παρουσιάστηκε χθες. Άρα γι' αυτό και τα έκτακτα μέτρα. Όπως εχθές αποφασίστηκε και απαγόρευση κυκλοφορίας. Προφανώς γι' αυτό. Οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας εδώ δεν έδωσαν καμία ενημέρωση και δεν θέλανε να δώσουν. Είναι ο ΕΟΔΗ όμως εκεί. Είναι και θα έρθει και ο Ζωχοίδης. Και από λεπτό σε λεπτό φτάνει και ο Υπουργός. Πριν λίγο, έρθει, από την πόρτα μας. Θα έρθει και ο Υπουργός, όπως κάνουμε όλοι υπομονή. Καταλαβαίνουμε ότι είστε ταλαιπωρημένοι. Όχι, το καταλαβαίνουμε. Κάντε γυναίκα, λίγο υπομονή, προφανώς θα λυθεί το θέμα.
Να είστε φυσικά, καλά. Όταν είστε στο σπίτι σας και είστε εκτός, είναι πάρα πολύ εύκολο να το λέτε. Το καταλαβαίνετε το αυτό. Ξέρουμε, έτσι. Το ξέρουμε. Εμείς δεν είμαστε στο σπίτι μας, η αλήθεια είναι. Αστειεύεστε. Δυστυχώς δεν είμαστε. Καλά. Αλλά το ζήτημα είναι πρέπει να ξαναπούμε σε όλο τον κόσμο. Οι έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν έκτακτα μέτρα τα οποία δεν μας αρέσουν ενδεχομένως. Ψυχραιμία. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουν. Υπομονή λιγάκι και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, έλα Λάζο, πες μας δύο κουβέντες να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, είναι αυτό που σας λέμε, είναι πάνω από 200 άτομα εδώ, 200 Έλληνες μέσα στο ξενοδοχείο όπου επαναπατρίστηκαν από την Ισπανία και ενώ πίστευαν ότι θα βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, τους έφεραν με τα πούλμαν εδώ και τους ανάγκασαν να Λάζο, μείνουν μέσα θα συνδεθούμε ξανά με εσένα σε άλλο σημείο. Λοιπόν, θα έρθει εκεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πρέπει και θα απαντήσει τα ερωτήματά του. Ότι χρειάζεται από όλους μια υπομονή. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η ταλαιπωρία των ανθρώπων και που ήρθαν και που ήταν όρθιοι είναι μεγάλη. Μα δεν φταίει κανείς από αυτούς. Όμως ξέρεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι και θα λυθεί πιστεύω το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και άλλα 10 εκατομμύρια πολιτών που πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.